Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, 7 η ώρα, μέρος τρίτο. Πάμε να μιλήσουμε για το λιμάνι του Ηρακλείου, να δούμε τι γίνεται με την κρουαζιέρα, πόσα κρουαζιερόπλια μας έρχονται τώρα τους πρώτους μήνες του 2024. Πολλά, πόσοι επιβάσεις. Πολλά. Αν πολλά, κρίνω από την κίνηση στους δρόμους και στο κέντρο, πολλά νομίζω. Θετικό αυτό. Για να δούμε, είναι θετικό. Και να δούμε και τι λεφτά ξοδεύουν όσοι έρχονται εδώ με τα κρουαζιερόπλια και ποιες εθνικότητες έρχονται. Θα μας τα πει όλο ο κύριος Γιάννης Μπαρδαμπάς, πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Ανέστη, χρόνια σας πολλά. Πολλοί κόσμος. Ήδη βλέπουμε το Ηράκλειο, το κέντρο του Ηρακλείου, να είναι πλημμυρισμένο από κόσμο κάποιες ώρες της ημέρας. Βεβαίως. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε 3 ή 4 κρουαζιερόπλια, τότε πραγματικά δημιουργείται το αδιαχώρητο. Εκεί στα πλατεία Λιονταριών και στην 25η Αυγούστου. Πραγματικά η κρουαζιέρα στο Ηράκλειο για το 24 ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση ως προς την επίσκεψη των επιβατών, γιατί από το, σε σύγκριση με το 23 έχουμε μια αύξηση περίπου στο 29% σε επισκέψεις. Παρά το ότι σε αφίξεις κρουαζιερόπλιων έχουμε μια αύξηση μόνο 5%. Αυτό οφείλεται στο ότι τα κρουαζιερόπλια που έρχονται τώρα είναι με πολύ μεγαλύτερη πληρότητα από ότι το 23. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί έρχεται και περισσότερος κόσμος και προφανώς πιστεύουμε ότι εάν έτσι συνεχιστεί, που από τα στοιχεία που έχουμε από τις προσεγγίσεις πιστεύουμε ότι έτσι θα πάμε και όλο το 24, θα έχουμε μια νέα χρονιά ρεκόρ όλων των εποχών για το λιμάνι του Ηρακλείου. Κύριε Μπαρδαμπά, λίγο παραπάνω από 58.000 επιβάτες μας έχουν έρθει για το πρώτο τετράμινο του 2024. Βεβαίως. Το πρώτο τετράμινο του 2023 είχαν έρθει 45.000 επιβάτες και το αντίστοιχο τετράμινο του 2024 είναι 58.200. Αυτή η αύξηση είναι περίπου 29% από τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει. Αυτό φέρνει ένα πάρα πολύ καλό, σας λέω, αποτέλεσμα κυρίως για την αγορά του Ηρακλείου, γιατί η επιδίωξή μας αυτό είχε στόχο περισσότερο, το να αυξήσουμε τους επισκέπτες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου με τα κρουαζιερόπλια, αμέσως ενισχύουμε την τοπική οικονομία. Αρκεί βέβαια να έχουν χρόνο για να διαθέσουν. Βεβαίως, και αυτό ήταν μέσα στις προτεραιότητές μας. Μένουν αρκετό χρόνο τα κρουαζιερόπλια. Να σας πω ότι φέτος έχουμε και ένα κρουαζιερόπλιο Homeport, το οποίο έρχεται κάθε Παρασκευή και έχει περίπου μέσω όρο περίπου 2.500 επιβάτες όλες τις Παρασκευές αυτές που έχουν περάσει τώρα. Αυτός ο κόσμος έχει το περιθώριο να κάτσει όλη μέρα στο Ηράκλειο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έρχονται με πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, έρχονται από το πρωί και φεύγουν το βράδυ στις 10 η ώρα. Που σημαίνει ότι μπορούν να κυκλοφορήσουν. Μπορούν να κάνουν και να κυκλοφορήσουν στην αγορά του Ηρακλείου και να κάνουν την εκδρομή τους. Και το θετικό είναι ότι και το πλοίο που έρχεται εδώ και μένει μια ολόκληρη μέρα στο Ηράκλειο κάνει τις προμήθειές του από εδώ σε αρκετά πράγματα και κυρίως καύσιμα νερό αλλά και άλλα προϊόντα τα οποία προμηθεύεται από την αγορά του Ηρακλείου και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό αποτύπωμα στην οικονομία τοπικά. Βέβαια, αλλά πολύ σημαντικό ότι δεν είναι μόνο οι επιβάτες στα κρουαζιερόπλια, έχουν και πολύ πλήρωμα, έτσι, κύριε Μπαρδαμπά. Δηλαδή, μην το ξεχνάμε αυτό. Το κάθε κρουαζιερόπλιο αυτό που κάνει το Homeport μας είπαν ότι έχει περίπου 1.500 άτομα πλήρωμα. Ο Χριστός και Παναγία. 1.500 άτομα πλήρωμα. Ναι, ναι, ναι. Και όταν έχει και πολύ μεγάλη, αυτά βέβαια είναι τεράστια. Βέβαια. Και παίρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα. Αλλά το πλήρωμα είναι αρκετό επειδή ακριβώς η κρουαζιέρα είναι ακριβή, αλλά και οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι πολύ ποιοτικές και πραγματικά αξίζει τον κόπο σε όποιον μπορεί και έχει οικονομικά να πάει μια κρουαζιέρα. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ, ομολογώ. Άμα κάνει κανένα giveaway θα συμμετάσχουμε. Και υπάρχει πιθανότητα ή δυνατότητα να έχουμε ας πούμε και μια διείσδυση του πρωτογενούς τομέα σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα φρούτα, τα λαχανικά. Γίνονται προσπάθειες τέτοιες, τώρα βέβαια εκεί παίζει μεγάλο ρόλο και η τιμή, το κόστος. Προφανώς από άλλες χώρες να προμηθεύονται φτηνότερα οι εταιρείες κρουαζιεροπλίων, αλλά και τέτοιες προσπάθειες γίνονται και πολλές φορές έχει και καλό αποτέλεσμα. Εμείς πέρυσι, στον τελματικό σταθμό που είχαμε για την κρουαζιέρα, ανά 15 μέρες επιτρέψαμε εκεί, στην ουσία με ένα πολύ μικρό συμβολικό ποσό, επιτρέψαμε και είχαν περίπτερα αρκετή παραγωγή του Ηρακλείου και για κάποιους δούλεψε αυτό το σύστημα. Και πιστεύω ότι πήγε καλά. Φέτο δεν ξέρω, δεν μας ενοχλήσανε
Δεν ξέρω το γιατί. Ίσως να φταίει το ότι θα υπάρχει αυτή το μεταβατικό στάδιο από τον οργανισμό λιμένος προς τον κρυμάνι. Μπορεί να έχει. Αλλά πάντως πέρυσι πήγαμε καλά σε αυτό το αποτέλεσμα. Και πραγματικά είναι κάτι που θα μπορούσε να περπατήσει πολύ όμορφα. Ναι, αυτό. Πέρυσι. Άλλωστε είναι η πρώτη. Περίπου ανά 15 μέρες γύρω στα 10 περίπτερα μέσα στον σταθμό τον επιβατικό. Και κάποιοι από αυτούς δούλεψαν αρκετά. Πάμε τώρα σε κάτι που μας κέντρισε. Μισό λεπτά, γιατί άνοιξε τη συζήτηση τώρα μόνος του εδώ ο κύριος Βαρδαβάς. Μας είπε για τη μεταβατική περίοδο. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει, μιλούσαμε για περίπου το Μάρτι, στα τέλη του Βεβαίως, Μάρτι. Έτσι μας είχαν πληροφορήσει και εμάς. Τώρα πήρε μια παράταση εξαιτίας ίσως και των ευρωεκλογών. Πιστεύουμε και αυτό τουλάχιστον μας λένε τώρα ότι η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση έχει γίνει, αλλά ο επενδυτής θα αναλάβει τα ηνία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου στις 18 Ιουνίου. Μας έχουν ορίσει και ημερομηνία. Ας έχουμε δώσει. Ναι, μάλιστα. Θα το δούμε. Γιατί πολλά μπορούν να συμβούν πάλι και να πάρει άλλη παράταση. Αλλά στις 18 Ιουνίου μας έχουν δώσει τελική ημερομηνία ότι θα εγκατασταθεί ο νέος επενδυτής στο λιμάνι του Ηρακλείου. Και βλέπουμε πολλά. Έτσι, αυτό... Και ο ίδιος έχει δώσει ένα στίγμα για τις προθέσεις του. Μιλάμε για τον Γκριμάλντι, για τον όμιλο Γκριμάλντι. Αυτό σημαίνει το εξής. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου παραμένει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ. Έτσι θα είναι και με τον Γκριμάλντι. Τις ίδιες εργασίες θα κάνουν. Απλώς ο άνθρωπος, επειδή έχει κάνει μια τεράστια επένδυση στο Ηράκλειο, θα προσπαθήσει οπωσδήποτε και το τζίρο να αυξήσει προκειμένου και αυτός να βγάλει κέρδη και για την επένδυση την οποία έχει κάνει. Θα οπωσδήποτε θα χρειαστεί περισσότερο προσωπικό. Δεν υπάρχει περίπτωση με το ήδη υπάρχουν προσωπικό που είναι περίπου στα 40 άτομα τώρα να κάνει αυτό στους ζήρους εκείνους τους οποίους πρεσβεύει να κάνει, αλλά θα κάνει και πολλά έργα υποδομών και συμβατικά έργα, πράγματα τα οποία προβλέπονται μέσα από τη σύμβαση. Το κτίριο αυτό των 2.000 τετραγωνικών μέτρων που θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες που είναι και τώρα στο λιμάνι. Ο ίδιος έχει πει ότι θα φτιάξει ένα ξενοδοχείο αρκετά μεγάλο. Μέσα στο χώρο του λιμανιού. Μέσα στο χώρο του λιμανιού. Το οποίο έχουμε οριοθετήσει περίπου πού, ας πούμε. Όχι, όχι. Αυτό τώρα που θα έρθει θα τα οριοθετήσει όλα αυτά. Έδωσε πάντως τώρα, εχθές, συνέντευξη και σε ιταλικά μέσα. Ο κ. Γκριμάλντι και μίλησε για το μεγάλο ξενοδοχείο που είπατε κι εσείς. Μίλησε για τερματικό σταθμό κρουαζιέρας. Και μίλησε επίσης για επενδύσεις φωτοβολταϊκά και ολική ενέργεια. Αυτό ήταν. Και εμείς το είχαμε βάλει αυτή η προτεραιότητα και κάναμε αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό. Ο κύριος Γκριμάλντι τώρα σκέφτεται ότι θα πρέπει να πάει σε ένα πράσινο μετασχηματισμό του λιμανιού του Ηρακλείου και εκεί έχει σκοπό να βάλει φωτοβολταϊκά, αεολικά πάρκα, ηλεκτροδότηση των πλοίων από την ξηρά. Ένα πράγμα που εμείς το είχαμε ξεκινήσει, είχαμε πάρει με ευρωπαϊκά προγράμματα βέβαια. Έχουμε τελειώσει όλες τις μελέτες και είναι ωριμότατο να ξεκινήσει αυτό το έργο. Βέβαια, εκεί χρειάζεται και να γίνει πρώτα η σύνδεση με καλώδια στην Κορακιά. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Βέβαια, γιατί η ασκήση που χρειάζεται για αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και έτσι, αλλά πιστεύω ότι σε σύντομα ολοκληρώνεται αυτό το έργο και στην Κορακιά και η σύνδεση. Οπότε τα βλέπουμε. Τα κρουαζιερόπλια να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά και να μην έχουμε τα φουγάρα να καπνίζουν όσο διάστημα είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που πιστεύω θα το τρέξει ο κύριος Γκριμάλντι. Και για τα ιστορικά καταστήματα που υπάρχουν μέσα στον οργανισμό. Εμείς έχουμε υπογράψει συμβάσεις με αυτούς τους ανθρώπους και σε αρκετές από αυτές υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες λήξεως. Δεν μπορεί να τους βγάλει αν δεν λήξει η ημερομηνία. Οι περισσότερες όμως συμβάσεις που έχουμε υπογράψει λήγουν περίπου το 10ο του 24. Οπότε από εκεί και μετά πλέον θα αναλάβει ο ίδιος ο κύριος Γκριμάλντι. Το πώς θα το κάνει δεν ξέρουμε. Άρα θα γίνουν διαβουλεύσεις με το νέο διοικητικό συμβούλιο. Βέβαια, με το νέο διοικητικό συμβούλιο. Γιατί στην ουσία οι εργασίες, σας λέω, θα είναι ακριβώς οι ίδιες, απλώς θα αλλάξει η διοίκηση του οργανισμού. Δεν θα υπάρχει πλέον αυτό το διοικητικό συμβούλιο που έχουμε. Ο Γκριμάλντι θα βάλει το δικό του διοικητικό. Προφανώς θα έχει την πλειοψηφία, ναι, αφού έχει το 67%. Έχει την πλειοψηφία και θα κάνει αυτά τα οποία θέλει. Να σας πω εδώ. Άρα, για να το κλείσουμε το θέμα της παραχώρησης, κύριε Βαρδαβά,
Επειδή ο Ηρακλείος έχει να φοβάται κάτι από αυτή την παραχώρηση, έχει να προσδοκά κάτι από αυτή την συμφωνία. Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, ότι σίγουρα ο Ηρακλείος δεν έχει να φοβάται κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου θα κερδίσει από αυτή την επένδυση. Γι' αυτό άλλωστε δουλέψαμε και προς αυτό την κατεύθυνση το Διοικητικό Συμβούλιο που ανέλαβε τον Φεβρουάριο του 20. Γιατί πράγματι και θέσεις εργασίας θα αναπτυχθούν, έργα υποδομής θα γίνουν αρκετά, σίγουρα το λιμάνι του Ηρακλείου θα εξακολουθεί να είναι τόπος αναψυχής για όλους τους Ηρακλειώτες. Δεν ξέρω τώρα ως προς τη χρήση που θα κάνει και πώς, αν εκεί αυξήσει κάποια τέλη, δεν το ξέρουμε. Και τι έχει σκοπό αυτός να κάνει. Αυτό προς το παρόν δεν μας έχει πει τίποτα, δεν ξέρουμε. Εγώ πιστεύω όμως ότι το αποτύπωμα θα είναι τελικά θετικό για την κοινωνία του Ηρακλείου και για την οικονομία του Ηρακλείου περισσότερο. Εντάξει, και για την ιστορία τώρα, γιατί αυτό ήθελα να σας πω πολύ καλά, ότι είναι το σημείο μας, είναι τόπος συνάντησής μας. Και θα εξακολουθήσει να είναι, επειδή το πρώτο μέλημα που κάναμε όταν αναλάβαμε τη διοίκηση και είχε αρχίσει η διαπραγμάτευση για την παραχώρηση του 67% των μετοχών, και προσπαθήσαμε και πετύχαμε, τότε και με τη βοήθεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του κ. Πλαχιωτάκη, να εξαιρέσουμε το νοτικό λιμάνι από την παραχώρηση. Ναι. Αυτό ήταν πραγματικά ένα κυρίαρχο θέμα που δεν ξεσηκώθηκε και η κοινωνία του Ηρακλείου. Γιατί πραγματικά γιατί ο Κούλε είναι το σήμα κατά τεθέν για το Ηράκλειο. Εξακολουθεί λοιπόν αυτό το πράγμα να υπάρχει. Θα γίνει ένας νέος δημόσιος οργανισμός, ο οποίος θα ψηφιστεί, πιστεύω, σε κανένα μήνα, το νομοσχέδιο αυτό, ο οποίος θα έχει την ονομασία Οργανισμός Λιμένων Νομού Ηρακλείου, ΑΕ. Δηλαδή η διαφορά θα είναι ένα νι. Οργανισμός Λιμένων Νομού Ηρακλείου. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει όλη η ΑΕ που θα διοικείται από τον Γκριμάντρη, και συγχρόνως θα υπάρχει ένας Οργανισμός Λιμένων Νομού Ηρακλείου, που θα έχει στη δικαιοδοσία του το ενετικό λιμάνι, τα λινοπεράματα και τα λιευτικά καταφύγια. Βεβαίως, τα κάτω στο βεβαίως, νότο. Και τα τρία λιευτικά καταφύγια. Δηλαδή το Τσούτσουρα, σωστά. Όχι, θα είναι η Άρβη, το Καστρί και ο Λέντα. Το Τσούτσουρα ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού. Ωραία. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό, δεν το ξέραμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Σε ένα μήνα είπατε αυτό. Ναι, περίπου σε ένα μήνα θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, θα διοριστεί η νέα διοίκηση και θα προχωρήσουν έτσι στο ενετικό λιμάνι. Γι' αυτό σας λέω ότι σαν τόπος αναψυχής και σαν τόπος αναφοράς για το Ηράκλειο, το ενετικό λιμάνι παραμένει. Και θα φιλοξενήσει εκεί τα όποια ιστιοπλοϊκά τώρα υπάρχουν και τα όποια σκάφη αναψυχής. Πρωτίστως βέβαια τους επαγγελματίες ψαράδες. Βέβαια, εκκρεμότητα παραμένει να το δούμε και αυτό που είπε η Μέρη πριν για τη χρήση μάλλον κάποιων χώρων. Εγώ βεβαίως μιλούσα για το Μαρίνα ξεκάθαρα. Ναι, γιατί που εμπλέκεται και ο Δήμος Ηρακλείου σε αυτές τις συμφωνίες. Αμέσως, αυτό κι αν είναι ο σημείο αναφοράς για τους Ηρακλειώτες. Προσπαθήσαμε να το εξαιρέσουμε και αυτό από την παραχώρηση. Όμως το ΤΑΙΠΕΔ που ήταν ο κύριος μέτοχος και μοναδικός μέτοχος ήταν κάθετα αντίθετος. Δεν δεχόταν καμία συζήτηση. Δυστυχώς παραχωρήθηκε στον επενδυτή. Πιστεύω ότι και αυτός θα δείξει κατανόηση και θα εξακολουθεί να έχει τη διαχείριση ο Δήμος. Θα τα βρούμε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια νέα συμφωνία, δηλαδή να συνεχίσει να έχει τη χρήση ο Δήμος Ηρακλείου. Εγώ πιστεύω ότι. Εσείς τι εκτιμάτε με την εμπειρία σας? Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει, γιατί είναι ένα πολύ καλό έσοδο και για, την ίδια, για τον ίδιο τον οργανισμό. Ναι, φαντάζομαι γιατί και ο Όμιλος Γκριμάλτη θέλει να έρθει απέναντι στην τοπική κοινωνία. Έτσι ακριβώς αυτό που είπατε τώρα, ότι δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με την τοπική κοινωνία, δεν το συμφέρει και οικονομικά να έρθει σε σύγκρουση με την τοπική κοινωνία. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα εξακολουθήσει να λειτουργεί από το Δήμο να λειτουργεί, δηλαδή το Μαρίνα από το Δήμο. Τώρα, κύριε Βαρδάβα, πάμε και σε κάτι που μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Εσείς ζητήσατε μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις στην τοπική αγορά, στην τοπική κοινωνία από την κρουαζιέρα στο Ηράκλειο. Ναι, ναι. Και είχαμε έτσι ενδιαφέροντα ευρήματα. Εγώ θέλω να σας πω ότι η κρουαζιέρα και η αύξηση των επιβατών της κρουαζιέρας, πέρα το ότι έχει τα άμεσα αποτελέσματα ως προς την κατανάλωση που κάνει οι επισκέπτες στην αγορά του Ηρακλείου, έχει και ένα άλλο πολύ θετικό στοιχείο μέσα, γιατί από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι, και αυτό είναι παγκοσμίως, τα στοιχεία αυτά έχουν βγει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ένας επισκέπτης που επισκέπτεται με κουραζιερόπλιο ένα τόπο, από τους 10 επισκέπτες, οι 6 προτιμούν μετά
να μείνουν και να ταξιδέψουν στον τόπο προορισμού που είχαν έρθει με, με το κρουαζιερόπλοιο. Δηλαδή, συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, από τους 10 που έρχονται με κρουαζιερόπλοιο, οι 6 επαναλαμβάνουν το ταξίδι τους και μένουν κάμποσες μέρες μετά σε τουριστικά καταλήμματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σας λέω. Γι' αυτό έχει δηλαδή και παράπλευρες θετικές η κρουαζιέρα για το λιμάνι του Ηρακλείου. Καταναλώνουν το home port κυρίως. Mm-hmm. Καταναλώνει ο κάθε επισκέπτης που είναι με home port εδώ, καταναλώνει περίπου 4 φορές περισσότερο από ό,τι καταναλώνει ο απλός, ο διερχόμενος, ο περαστικός mm-hmm. επισκέπτης του Ηρακλείου με τα κρουαζιερόπλια. Οι ώρες, σας είπα, είναι αρκετές και για τα διερχόμενα, γιατί μένουν περίπου 4-5, καμιά φορά και 6 ώρες στο λιμάνι του Ηρακλείου. Έχουν αρκετό χρόνο να πάνε και την εκδρομή τους, να βγουν και στην αγορά. Και αυτό, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, φαίνεται πραγματικά από το ότι όταν έχουμε 2-3 κρουαζιερόπλια, το 25 Αυγούστου και το. Λαθάλασσα. Ναι, γίνεται ο χαμός. Πραγματικά. Ναι. Και ένα άλλο θετικό επίσης για την κρουαζιέρα που έχουμε πετύχει είναι το ότι επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο της κρουαζιέρας. Mm-hmm. Δηλαδή το 2023 ναι. εμείς είχαμε τουριστικά κρουαζιερόπλια και το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Και είχαμε επίσης και το Φεβρουάριο με το Μάρτιο 3 κρουαζιερόπλια. Σιγά σιγά δηλαδή επιμηκύνεται και ο χρόνος ο τουριστικός. Δεν είμαστε στους 8 μήνες, πάμε στους 10, σιγά σιγά πιστεύω να πάμε και στους 12, που θα είναι ό,τι το καλύτερο για την πόλη του Ηρακλείου. Να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι. Με δεδομένο λοιπόν ότι έχουμε αύξηση της κρουαζιέρας και έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι μπορούμε να πατήσουμε πάνω στην κρουαζιέρα και να αναπτύξουμε το κομμάτι το τουριστικό μας ακόμα περισσότερο. Έχετε μπει, ας πούμε, σε συζητήσεις με τους αρμόδιους να υπάρχει μια σύνδεση απευθείας για την Γνωσό και το Αρχαιολογικό Μουσείο ή για κάποιες εκδρομές, ίσως να στηθούν κάποια κανάλια σε εισαγωγικά που να διοχετεύουν το πληθυσμό στα τείχη, στα άλλα ιστορικού ενδιαφέροντος και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μνημεία της πόλης. Εντάξει, και πολιτισμού βέβαια. Χωρίς τη συνεργασία των υπόλοιπων φορέων, δεν θα είχαμε την επιχειρητή ηχεία που έχουμε τώρα με τα κρουαζιερόπλια. Εμείς συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και με την περιφέρεια, αλλά με και την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου, με τον τότε αντιδήμαρχο, τον κύριο Σαμάκη, που ήταν στην αναπτυξιακή, νομίζω, εταιρεία. Πραγματικά είχαμε συμμετάξει σε πάρα πολλές συνέδρια και σε φόρουμ μαζί με τον Δήμο και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Εάν δεν κάνουμε συνεργασία με τους φορείς, το επιμελητήριο, την περιφέρεια, το Δήμο, τον εμπορικό κόσμο, δεν πετυχαίνουμε αποτελέσματα. Mm. Και εμείς αυτό το επιδιώξαμε και το προσπαθήσαμε και πραγματικά πετύχαμε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι και ο κύριος Κρυμάντη το ίδιο θα κάνει και θα το επιδιώξει κιόλας, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον τουλάχιστον με την κρουαζιέρα, mm-hmm. όπως έχει και με το εμπορικό τμήμα πρωτίστως, αλλά και με την κρουαζιέρα, επειδή πιστεύει ότι θα βοηθήσει αυτό και τον ίδιο η κρουαζιέρα. Πρέπει εδώ να σας πω ότι το οικονομικό αποτύπωμα για τον οργανισμό από την κρουαζιέρα ναι. δεν είναι πολύ καλό. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Γιατί έχει αρκετά έξοδα, uh-huh. λίγα έσοδα με τα τέλη που έχουμε εμείς. Όμως είναι αρκετά καλό για την κοινωνία του Ηρακλείου, yeah. στην τοπική κοινωνία. Και αυτό είναι μέσα στους στόχους του οργανισμού λιμένος. Ήταν τουλάχιστον μέχρι τώρα. Καταλαβαίνω βέβαια ότι και ο κ. Κρυμάντη λίγο θα το σηκώσει το τέλος. Το τέλος θα σηκώσει. Ναι, καταλαβαίνω. Θα πλήξει λίγο. Τους επισκέπτες δεν μπορεί να το κάνει και πολύ, γιατί είναι και ο ανταγωνισμός στη μέση. Έτσι, και εάν αυξήσει πάρα πολύ τα τέλη εδώ, μπορεί ένα κρουαζιερόπλοιο να μην έρθει στο Ηράκλειο και να πάει στη Ρόδο. Να μην έρθει στο Ηράκλειο. Μπορεί να πάει στα Χανιά. Στα Χανιά, μπράβο. Ή και σε άλλα λιμάνια της Τουρκίας και δεν ξέρω τι. Άρα ο ανταγωνισμός βάνει ένα φρένο σε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, μιλώντας για τους επισκέπτες, αυτή τη μελέτη που είπαμε, βλέπω εδώ ότι έχουν βάλει υψηλή βαθμολογία αίσθημα ασφάλειας, φιλικότητα του τόπου, της τοπικής κοινωνίας, τα αρνητικά, έλλειψη σήμανσης τουριστικής πληροφόρησης. Και αυτό είναι κάτι σχετικά απλό, κύριε Βαρδαβά, γιατί δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε. Αυτό τώρα πρέπει να γίνει με συνεργασία πάλι του Δήμου ή της περιφέρειας, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, αλλά πιστεύω ο Δήμος είναι. Ναι. Εμείς τουλάχιστον εκεί στην περιοχή του λιμανιού είχαμε κάνει κάποιες διαγραμμίσεις και είχαμε βάλει προς λιμάνι, είχαμε βάλει προς κέντρο, είχαμε βάλει
μεγάλες με φωτογραφίες για να δείχνει το που θα πάνε. Εκεί χρειάζεται όμως και ο Δήμος τώρα να βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ώστε... κάτι απλό όμως. Είναι και φτηνό. Και είμαστε στο 2024. Εδώ όλα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω ότι θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο αυτά τα πράγματα. Να σας πω ότι εμείς, σαν οργανισμός, βραβευτήκαμε δύο φορές και για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην κρουαζιέρα, αλλά και για την ασφάλεια που παρέχουμε στα κρουαζιερόπλια. Είναι μεγάλη υπόθεση να αισθάνονται οι επισκέπτες ή ο καπετάνιος που έρχεται, που παίζει βασικό ρόλο στο πού θα πάει το καράβι που έχει. Να αισθάνεται ότι πάει στο Ηράκλειο και πάει με ασφάλεια. Είναι πολύ βασικό και γι' αυτό εμείς εκεί εστιάσαμε και την προσοχή μας και δύο φορές, νομίζω το 22 και το 21, βρεθήκαμε. Καλά, βρεθήκαμε γιατί ήταν και πρώτοι, ήσασταν και πρώτοι που εφαρμόσατε τα πρωτόκολλα στην. Ναι. Τα υγειονομικά. Ουσιαστικά όλο το παγκόσμιο πρωτόκολλο πάτησε πάνω σε αυτά που φτιάξατε εδώ. Φτιάξαμε εδώ ένα, και εκεί πάλι ήταν θέμα και αποτέλεσμα συνεργασίας. Με την περιφέρεια. Όχι με την περιφέρεια. Με την 7η υγειονομική περιφέρεια. Γιατί αυτό τα υγειονομικά πρωτόκολλα ήταν πραγματικά που κέντρωσαν το ενδιαφέρον και για τους υπόλοιπους και τα άλλα κράτη. Λοιπόν, άρα για να το κλείσουμε, καλά τα μηνύματα. Πάμε για χρονιά ρεκόρ. Μακάρι να αποδειχθεί χρονιά ρεκόρ για την κρουαζιέρα στο Ηράκλειο. Και βεβαίως, για να μην ξεχνιόμαστε, κύριε Βαρδαβά, περίπου στα μέσα και κάτι του Ιούλη θα τα ξαναπούμε. Δεκαετία. Να πηγαίνετε καλά και να συνεχίσετε. Γιατί ήσασταν ο πρώτος που μας κάνατε ποδαρικό εδώ. Μαζί ξεκινήσαμε. Μαζί θα κλείσουμε και τη σεζόν, εντάξει. Όπως σας δέχομαι τώρα, 19 Ιουλίου, κρατήστε την ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, να έχουμε έρθει και την υγειά μας και εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.